Με απόλυτο πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Θανάση Πατινιώτη, ο οποίος βρήκε δίχτυα τρεις φορές και μοίρασε μία ασίστ, η ΑΕΛ επανήλθε στις νίκες έπειτα από δύο μήνες, σκορπίζοντας με 4-1 την γηπεδούχο Κοζάνη. Με αυτό το επιβλητικό αποτέλεσμα στο κατά τα άλλα ντέρμπι της αγωνιστικής, οι Βυσσινοί αποκατέστησαν την τάξη στον όμιλο και με βελτιωμένη πλέον την ψυχολογία τους, οδεύουν για την κατάκτηση του κυπέλλου γάμα εθνικής, αγωνιζόμενοι το ερχόμενο Σάββατο στον τελικό της Λιβαδιάς με αντίπαλο τον Πανελευσυνιακό. Μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για τη στιγμή που βρισκόμαστε και μετά τα τελευταία ανεπιτυχή ή άτυχα αποτελέσματα που είχαμε, που μας δίνει και καλή ψυχολογία, μας δίνει χρόνο για καλύτερη δουλειά και μας δίνει αυτό που θέλαμε. Η ΑΕΛ λοιπόν ξεκίνησε αποφασισμένη τον αγώνα στην Κοζάνη και με δημιουργό τον Πατινιώτη και εκτελεστή τον Καρακατσάνη μπήκε μπροστά στο σκορ μόλις το 5ο λεπτό, ενώ στην εκπνοή του ημιχρόνου ο νεαρός Κερκυραίος μεσοεπιθετικός έγραψε το 0-2 έπειτα από ωραία ενέργεια του Γκούρτσα. Το 0-3 έρθε στο 63 και πάλι από τον Πατινιώτη, ο οποίος τελείωσε ιδανικά και στο 88 τον υπέροχο συνδυασμό του με τον Γκούρτσα. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν στο 89 με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κακή εκτίμηση της φάσης από τον Σικαλιά. Η Λάρισα είναι μεγάλη ομάδα. Μέσα έξω πρέπει να κερδίζει όλα τα παιχνίδια. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ομάδος. Πιστεύω ότι το καταφέρνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Στο μεταξύ, στα διοικητικά, σε εξέλιξη βρίσκεται η κόντρα του ΔΣ με την πλευρά του Ισπανού Όλιβερ, δεδομένη τη άρνηση του πρώτου να παραλάβει ετεροχρονισμένα συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με την εγγυητική επιστολή του δεύτερου, τα οποία κατατέθηκαν το Σάββατο σε συμβολαιογράφο τη πόλη, προκαλώντα εκατέρωθεν ανακοινώσει.